Το Χάρης Παπαγεωργίου νομίζω είναι με το συνυφασμένο με το τρίποντο που μετρούσε δίποτα. Καλησπέρα, όμως. Πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλησπέρα. Με θυμισμό καλύτερα να λέμε χρυσό χέρι. Είναι πιο απλό και πιο. Είναι πιο ωραίο αυτό που λες, αλλά να σου πω κάτι, Χάρη. Και αν μου επιτρέψεις και τον ελληνικό. Εγώ εντάξει, δεν σε έζησα μέσα στα παρκέ. Ό,τι έχω δει και εντάξει, από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου που μου έλεγε πέντε πράγματα. Το άλλο που δεν ακούγεται και τόσο καλά, το βρωμόχερο, το απεικονίζει καλύτερα. Οκ, εντάξει. Εντάξει, και η αδικία η μεγάλη την έχουμε πάρα πολλές φορές βέβαια, ότι έπεσε στην εποχή που δεν είχε τρίποντο. Τα έχεις καμιά 10.000 πόντους παραπάνω τώρα. Πριν πάμε στην κουβέντα μας, πρόεδρε, το φιλικό πώς πάει, γιατί θα ακούμε είσαι και στο παλιό. Είμαι ακριβώς. Το φαντάζομαι ότι ακούγεται και το χτύπημα της μπάλας, οι τρίπλες και τα σφυρίγματα των διαιτών. Είναι σε εξέλιξη. Είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει ενδιαφέρον. Περισσότερο είναι αναγνωριστικοί αυτοί οι αγώνες. Να δούμε τις αδυναμίες των ομάδων. Μερικοί έχουν έρθει και αργά να ενταχθούν και να ενσωματωθούν με την ομάδα. Εντάξει. Χρειάζεται χρόνος. Και υπομονή βεβαίως. Χάρη, η πιο δύσκολη χρονιά ήταν η φετινή ή η περσινή? Γιατί είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα τώρα που είσαι όλο αυτό το διάστημα. Ναι, για την ώρα φαίνεται μια πιο ευβίωνη χρονιά αυτή. Ναι. Εγώ είχα το προνόμιο συσσαγωγικά να είμαι στα πιο δύσκολα πραγματικά χρόνια του Άρη. Συμπληρώνω στον Ούκο 50 χρόνια, δηλαδή 5 δεκαετίες σε ενεργό δράση, έτσι, όχι ως φύλαθρος κτλ. Βάλουμε και εκείνα, είναι πολύ περισσότερα. Δυσκολεύομαι πραγματικά να βρω πιο δύσκολα χρόνια από αυτά που συνέπεσε να είμαι ένα επικεφαλής της προσπάθειας αυτής που κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Ήτανε τρία δύσκολα, δραματικά χρόνια και για τους φίλους, αλλά φανταστείτε πόσο δύσκολα είναι για μένα που έχω ζήσει τόσο μεγάλες στιγμές με τον Άρη, τόσο ένδοξες χρονιές με τίτλους και μεγάλη δόξα του συλλόγου. Να είμαι στη δυσάρεστη θέση αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε να σώσουμε κάθε χρονιά το σύλλογο από περιπέτειες. Είναι και προς τιμή σου όμως, πρόεδρε, διότι ενώ έχεις ζήσει όλες αυτές τις στιγμές που αναφέρεις, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, είσαι εκεί και προσπαθείς και με τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας, του Λευτέρη, τον Αρβανίτη και όλους τους υπόλοιπους. Τσαλακώνεις και το προφίλ σου. Θα μπορούσες να είσαι στην πρώτη σειρά των επισήμων να βλέπεις τα μάτσα. Ανετότατα, ναι, θα μπορούσα ακριβώς να επαναπαύουμε στην δόξη του παρελθόντος και εκ του μακρόθεν να παρακολουθώ τις προσπάθειες των παιδιών και της διοίκησης. Νομίζω ότι ήταν μια συνειδητή απόφαση που πήρα να εμπλακώ και να πω μπροστά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος, γιατί πίσω από το Σύλλογο υπάρχουν χιλιάδες οπαδών που έχουν και αυτή τη δική τους αγωνία. Έχουν ζήσει και αυτοί μεγάλες στιγμές με τον Άρη, ή τα παιδιά τα νεότερα έχουν ακούσει για τις μεγάλες στιγμές του Άρη. Mm-hmm. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό που πραγματικά βιώνουμε και ο κόσμος του Άρη και η διοίκηση και οι παίκτες. Πάντως, με δεδομένες δυσκολίες, στα χαρτιά τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει σχηματιστεί μια αρκετά καλή ομάδα, καλύτερη από την περσινή σεζόν. Ναι, ναι. Όλο το καλοκαίρι προσπαθήσαμε να έχουμε και με την τεχνική ηγεσία, με τον Σάββατο τον Καρτερίδη, καθημερινά ραντεβού, πολλές ώρες αφιερώσαμε και σε σκάουτινγκ, έτσι ώστε όχι μόνο να είναι μονάδες καλές, αλλά να έχουν και μια χημεία μεταξύ τους. Γιατί νομίζω το μυστικό σε κάθε ομάδα, σε κάθε ομαδικό άθλημα δηλαδή, είναι και πώς θα δέσει ο ένας παίκτης με τον άλλο. Δεν είναι μόνο να βάλεις 11 μονάδες καλές, είναι και πώς καμιά φορά πώς θα δέσει το σύνολο, το κλίμα που θα δημιουργηθεί, και νομίζω πως αυτό τα πρώτα δείγματα γραφής είναι πολύ θετικά, είναι πολύ καλοί χαρακτήρες, κάποιοι είναι και εξαιρετικοί παίκτες βέβαια, και νομίζω θα έχουμε ένα αξιόμαχο σύνολο που με λίγη προσοχή θα αποφύγουμε περιπέτειες. Δηλαδή θα μπορεί η ομάδα να έχει μια πορεία, εντάξει, όχι πρωταγωνιστική που θα θέλαμε όλοι βεβαίως, αλλά δεδομένων των δυσκολιών διοικητικών, οικονομικών και όχι μόνο, νομίζω θα είναι μια καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες. Και να διαδικασία αξιοπρεπής θέλει ο Αριανός. Ακριβώς. Να έχει μια μετάβαση μέχρι να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, να πούμε ότι το να φτάνουμε να μιλάμε για τον Άρη, ότι κατάφερε να παίξει και καταφέρει να παίξει φέτος στη σεζόν. Οκ, okay, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τιμητικό, αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι είναι τιμητικό για τους ανθρώπους που το κατάφεραν αυτό. Γιατί πραγματικά φτάσαμε στο σημείο να είναι πιο πιθανό να μην παίξει ο Άρης. Ναι, ναι, χαίρομαι που το σημειώνετε αυτό. Εγώ που ήμουν σε όλο αυτό το διάστημα, από το τέλος, το άδοξο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, από το Μάιο δηλαδή, έγινε αποδέκτης πολλών στοιχημάτων ότι η ομάδα δεν θα μπορέσει να φτάσει το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Και ήταν πολύ πιθανό αυτό. Δηλαδή, όσοι είναι, παρακολουθούν εκ του μακρόθεν. Ίσως φαίνεται παράξενα αυτά που λέω, αλλά αυτοί που το ζήσαμε μέρα με τη μέρα, πολλές ήταν οι μέρες που πραγματικά
και εγώ ακόμη κλονίστηκα. Λέω, είναι αδιέξοδο αυτό το πράγμα. Αλλά με επιμονή και σχέδιο κατορθώσαμε να φτάσουμε στη σημερινή μέρα που έχουμε μια αξιόμαχη ομάδα και ατενίζουμε το μέλλον με σχετική αισιοδοξία. Και επίσης για μένα είναι σημαντικό ότι η διοίκηση που, και η προσπάθεια που κάνετε μαζί με τον Λευτέρη τον Αρβανίτη και όλα τα παιδιά που είναι στη διοίκηση του Άρη, σε σχέση με τη FIBA, είναι άλλο να προσπαθείς να πείσεις την ΕΟΚ, τον υπουργό, τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τέλος πάντων τη γειτονιά σου, και είναι άλλο αυτό που πέτυχε ο Άρης, γιατί η FIBA μέχρι πριν από λίγα χρονικό διάστημα έλεγε, παιδιά, 300 χιλιαρικάκια. Θέλετε, έχετε τα 300 χιλιαρικάκια για τα μπαν. Δεν τα έχετε, δεν παίζετε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω, τα ξέρετε καλά και νομίζω και όλος ο κόσμος, και αυτό δίνει μια προστιθέμενη αξία στο τελικό αποτέλεσμα που πετύχαμε τελικά και σε σχέση με τα μπαν της FIBA, και όλο το καλοκαίρι ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Αλλά τα φέραμε βόλτα, τα κατορθώσαμε. Μπαίνει λοιπόν ο Άρης στο κύπελο, στο πρωτάθλημα κτλ. Θέλει όμως και τη συμπαράσταση του αιμοδότη του, του κόσμου του. Ναι. Είναι γνωστό και το έχω πει σε κάθε περίπτωση και στα συμβούλια στον ΕΣΑΚΕ ότι ο Άρης είναι η ομάδα που πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα από την παρούσα κατάσταση. Mm-hmm. Σε περίπτωση που υπάρξει ολοκληρωτική απαγόρευση και ενταξαρτεί το πρωτάθλημα με άδειες κερκίδες. Είναι γνωστή η όθηση και η δυναμική που δίνει ο κόσμος του Άρη στα εντός έδρας παιχνίδια στο Αλεξάνδριο Αθλητικό Μέλαθρο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Είμαι σε καθημερινή επαφή με τα κέντρα αποφάσεων των Αθηνών. Παρακολουθούμε αγωνία τις εξελίξεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος του Άρη είναι και κοντά στην ομάδα, που σημαίνει υλική βοήθεια αλλά και ηθική συμπαράσταση. Αυτά εδώ, τα δύο ατού που έχει ο Άρης από τον κόσμο του, φέτος δυστυχώς τουλάχιστον το ξεκίνημα δεν θα τα έχουμε. Αλλά ωστόσο μπορεί ο κόσμος, σήμερα θα αναφέρω ένα παράδειγμα, ερχόμενος εδώ πέρασα από την μπουτίκ του Συλλόγου και ήταν ο πρόεδρος του συνδέσμου από ΣΕΡΕΣ που έφερε πακέτο και αγόρασε διαρκείας για τα παιδιά τους Αριανούς, δηλαδή από την πόλη των Σερών. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια που με χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί πέρα του χρηματικού είναι ότι ο κόσμος του Άρη, ανεξάρτητα αν είναι στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, συμπαρίσταται, καταλαβαίνει το πόσο σημαντικό είναι να είναι κοντά στην ομάδα αυτές τις δύσκολες στιγμές και το υλοποιεί με τη συμμετοχή του σε πακέτα διαρκείας. Και μιλάμε για το τμήμα που έχει δώσει. Εντάξει, ποδοσφαιρικοί είμαστε εμείς χάρη, αλλά το μπάσκετ έχει δώσει τις μεγαλύτερες χαρές στον Αριανό. Ναι, αυτό είναι γεγονός, το αναγνωρίζει όλη η Ελλάδα και όχι μόνο, και στην Ευρώπη που κυκλοφορώ ο Άρης είναι γνωστός περισσότερο, αν και το ποδόσφαιρο είναι πιο λαοφιλές άθλημα, ναι. Αλλά ειδικά το τμήμα μπάσκετ του Συλλόγου έχει γνωρίσει μεγάλες δόξεις και το έχει γνωρίσει όλη η Ευρώπη. Επειδή είσαι και στον ΕΣΑΚΕ, στα συμβούλια όπως είπες, τι να περιμένουμε φέτος από την άποψη ότι αφού λείπουν τα έσοδα και ο Άρης σωστά είπες πλήττεται περισσότερο, ενδεχομένως περισσότερο από σχεδόν όλες τις ομάδες, okay, και ο Παναθηναϊκός προφανώς και η ΑΕΚ, τέλος πάντων οι λαϊφιλείς ομάδες πλήττονται. Υπάρχει κάποιο πλάνο, κάποιο σχέδιο για να μείνει ζωντανό το μπάσκετ? Γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα. Υπήρχε που υπήρχε θέμα. Τώρα νομίζω ότι το τερματίσαμε σχεδόν. Ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχει πολύ σκεπτικισμός και στην Ομοσπονδία αλλά και στον ΕΣΑΚΕ. Και εμείς εδώ στον Άρη καθημερινά κοιτάμε πώς θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουμε κάποιους πόρους στις δύσκολες αυτές τις στιγμές. Παράλληλα, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι και εύκολο για τον κόσμο. Με δεδομένη την οικονομική δυσχέρεια των τελευταίες δεκαετίες, έτσι, με τα μνημόνια κτλ. Και με τον COVID-19 που προέκυψε φέτος, που στέρισε θέσεις εργασίας και εισοδήματα της οικογένειας, είναι πολύ δύσκολο να συνεισφέρει κάποιος έστω αυτά που ζητάμε εμείς για μια συμμετοχή στα διαρκείας. Γίνεται αντιληπτό. Παράλληλα, κοιτάμε να εξαντλήσουμε με χορηγικά πακέτα. Σήμερα, μάλιστα, είχα μια μεγάλη επαφή με την Αθήνα. Να προσελκύσουμε χορηγούς. Το όνομα του Άρη πιστεύω πως παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις των χορηγών. Τα τηλεοπτικά μας δικαιώματα είναι σε εξέλιξη. Έχουμε σχεδόν κλείσει το θέμα σαν ΕΣΑΚΕ. Θα υπάρξει άνοδος για τις ομάδες. Νομίζω ότι ίσως πάμε και για τον Άρη και από την άποψη ότι θα μετρήσει η εμπορικότητα αυτή τη φορά. Γιατί μέχρι πρότινος είχαμε ζητηματάκια. Ναι,
υπάρχουν θεματάκια στον ΕΣΑΚΕ, δεν είναι τη ώρα να τα αναφέρουμε. Πιστεύω πως θα ομονοήσουμε όλοι με γνώμονα το συμφέρον του μπάσκετ πρωτίστως και να καταλάβουν και κάποιες ομάδες ότι ανεξάρτητα με τη βαθμολογική θέση η εμπορικότητα και το μπραντ ενός συλλόγου είναι αδιαπραγμάτευτα. Δηλαδή εγώ πιστεύω πως δικαιωματικά ο Άρης θα πρέπει να είναι σε μια πολύ ψηλή θέση σχετικά με το μοίρασμα των χρημάτων που θα γίνει από την κεντρική διαχείριση του ΕΣΑΚΕ. Μα μιλάμε για τηλεοπτικά δικαιώματα που ακριβώς είναι μια εμπορική συνεργασία που θα κάνεις. Δηλαδή αν παίξει με όλο το σεβασμό που έχει και μια πολύ μεγάλη ανωδική πορεία ο Προμηθέας με τον Κολοσσό, δεν θα έχει την ίδια τηλεθέαση που θα παίξει ο Άρης με τον Κολοσσό, ο Άρης με τον Προμηθέα. Δεν πάω ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης με την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Με αυτές τις ομάδες λοιπόν, όταν παίζουν με τον Άρη, αυτομάτως και όταν έχει κόσμο το γήπεδο, έχουν πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά και η τηλεθέαση θα είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί ακριβώς οι οπαδοί του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, θα έλεγα και του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει στην Α1 αυτή τη στιγμή, θα καθίσουν να δώσουν. Άρα η εμπορικότητα, η αξία του αγώνα θα μεγαλώσει. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιες ομάδες λένε άμα βγω. Λέτε, okay, και άμα βγαίνει δηλαδή, το Περιστέρι μονίμως τρίτο, θα παίρνει πιο πολλά λεφτά από ό,τι παίρνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται τώρα. Για δηλαδή. Μας είναι πράγματα αυτονόητα και πάντοτε δίθεται θέμα από μέρος μου τουλάχιστον ότι τα μεγάλα μπραντς, όπως και να έχει, είναι αυτές οι ομάδες που αναφέραμε και είναι γνωστό. Είναι οι μεγάλες ιστορικές ομάδες του μπάσκετ. Και όπως και να έχει, αυτές οι ομάδες που βαλούν πίσω τους κόσμο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το νέο πρωτάθλημα με τις νέες δυνάμεις που ανεβαίνουν, όπως είναι ο Προμηθέας, όπως ήταν για λίγο χρονικό διάστημα ο Ύφεστος, τώρα έχουν και τα λοιπά, αλλά κοιτάμε ότι αυτές οι ομάδες έρχονται και παρέρχονται, ενώ τα μεγάλα κλαμπς παραμένουν εδώ και δεκαετίες. Ο Άρης είναι μια ομάδα 106 ετών έτσι. Έχει παρουσιάσει μια πορεία εντυπωσιακή, έχει γεμίσει με περηφάνεια τον κόσμο, όχι μόνο του Άρη, όλους τους Έλληνες για πολλά χρόνια. Και δικαιωματικά νομίζω ότι είναι στην πρώτη γραμμή εμπορικότητας και δικαιωματικά θα πρέπει να πάρει ένα μεγάλο μερίδιο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και με έρευνες τα τελευταία χρόνια και του ΕΣΑΚΕ και της ΕΟΚ, ο Άρης είναι πάντα μέσα στην τριάδα. Και τώρα που έφυγε ο Ολυμπιακός είναι στη διάδα. Δηλαδή ήταν πάνω από την ΑΕΚ. Παρά την τεράστια επένδυση που έχει κάνει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Αγγελόπουλο, ήταν πάνω από την ΑΕΚ. Στον εμπορικό δείχτη τον αντίστοιχο. Δεν γίνεται αυτά να τα πετάμε χαίρομαι στον κάλαθο. Χαίρομαι γιατί έχω υπόψη μου αυτή την έρευνα που λες. Είναι από μεγάλη διεθνή εταιρεία έτσι. Που ασχολείται με έρευνες και πραγματικά ο Άρης είναι στις δύο πιο εμπορικές ομάδες. Ας ελπίσουμε ότι θα πριτανεύσει λογική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να μας κάνεις πριν κλείσουμε και έτσι μια πρόβλεψη για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχω την αίσθηση ότι το αντιλαμβάνεσαι πολύ καλύτερα από όλους μας. Δηλαδή ξέρεις, αυτή τη στιγμή βλέπεις το Τζάλμες, εγώ μπορεί να λέω ο NBA, εσύ θα δεις και τα θετικά του και τα αρνητικά του και τα πάντα του. Εντάξει, εγώ τον περνώ από ακτινογραφία, όχι μόνο το Τζάλμες, αλλά λέω. Και όλα τα παιδιά. Είπα το όνομα. Μπορώ να μαντέψω και τις περαιτέρω δυνατότητες, γιατί ας πούμε ο Ντραγκίσεβιτς έχει έτοιμη πριν λίγες μέρες, άρα περιμένουμε ότι θα ενσωματωθεί, θα βελτιωθεί η φυσική του κατάσταση. Βλέπω λοιπόν και τις δυνατότητες που έχει σε ατομικό επίπεδο κάθε παίκτης να βελτιωθεί, αλλά και σαν σύνολο ομάδας. Δεν θέλω να πω, εγώ ξέρετε, είμαι άνθρωπος των πράξεων και όχι των λόγων. Δεν μου αρέσει ούτε να υπόσχομαι ούτε να λέω πολλά λόγια. Παρακολουθώ κάθε προπόνηση, ενημερώνουμε από το προπονητικό team κάθε μέρα ατομικά για τον κάθε παίκτη, τη φυσική του κατάσταση, όλα τα πάντα. Δεν θέλω να δώσω φρούδες ελπίδες στους Αριανούς, αλλά να είναι σίγουρο ότι η ομάδα θα ματώσει φέτος τη φανέλα. Είναι κάτι που έχω περάσει και εγώ στη τεχνική ηγεσία για να το περάσουν και στους παίκτες και να παρουσιάσουμε ένα αξιόμαχο σύνολο για το οποίο οι Αριανοί να είναι πραγματικά περήφανοι. Πες μας δύο κουβέντες για το Σάββατο, Γκαμπέριδη. Σάββας είναι επιλογή όλων των Αριανών, γιατί πρώτα απ' όλα, όπως είχα την ευκαιρία, γιατί συναντήθηκα με τον Γιάννη τον Ιαννίδη πριν λίγες μέρες, νομίζω έγινε αντιληπτό και τον είδαμε, σε όλα τα site. Ναι. Και μέσα σε όλα συζητήσαμε και για τη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία. Και εκείνο που τόνισα στον Γιάννη είναι ότι πιστεύω πως ο Άρης, επειδή δεν είναι μια πασχετική ομάδα, είναι μια σχολή, δημιουργική σχολή, μέσα στις δεκαετίες από το παρελθόν ακόμα, από την εποχή του Ανίστου Πεταλίδη, μετά με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη και με τον κόσμο που έχει, ο Άρης είναι μια επασχετική κουλτούρα και οφείλει να έχει πάντοτε από τα σπλάχνα του παιδί, το οποίο να μεγαλώνει με την επασχετική κουλτούρα του Άρη, να πονάει την ομάδα, μην είναι μόνο ένας στεγνός επαγγελματίας,
και να προσφέρει και αυτό τις υπηρεσίες του. Νομίζω ότι η επιλογή του Σάβα θα δικαιώσει όλους μας. Δουλεύει νυχτημερών πραγματικά για το καλό του Άρη. Πονάει την ομάδα, την αγαπάει και νομίζω πως όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Το σκορ πόσο είναι? Αναδεκάλεπτο μηδενίζουμε για κάποιους λόγους. Δεν το συμφωνήσει η προπονήση. Ωραία. Ακούτε τι γίνεται. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι δεν είναι ένα ψόφιο φιλικό. Έχει ένταση. Οι προπονητές είναι ζωντανοί. Είναι και πρόβα τζενεράλ. Για να βγάλουν και τα δικά τους. Θα βγάλουν τα δικά τους χρήσιμα συμπεράσματα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο και να συνεχίζεις να προασπίζεις και εσύ και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης τα συμφέροντα του συλλόγου. Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ για τις ευχές. Να είσαι καλή καλά. Χρονιά, καλή αθλητική χρονιά σε όλες και όλους. Να είσαι καλά.